κάνει την πρόσκληση του κύριε Μουμουτζή. Λοιπόν, πριν πω τα σοβαρά, να γελάσουμε λίγο. Φαντάζεστε, εγώ αδειμονώ. Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που αδειμονώ να φτάσει 17 Νοεμβρίου. Στο λόγο της στιγμής μου, μην παρεξηγήσετε. Σκέφτομαι τη στιγμή που θα πάω να κάνουν την πορεία στο Πολυτεχνείο, από το Πολυτεχνείο στην Αμερικάνικη Πρεσβεία. Και σκέφτομαι τι κουράγιο να φτάσουν στην Αμερικάνικη Πρεσβεία πίσω από το αριστερή, για να κάψουν πάλι αμερικάνικες ημέρες. Και να θυμηθούν ότι 50 χρόνια μας είχαν πρίξει τα παπούτσια. με τον αντιαμερικανισμό. Φωνιάδε των λαών Αμερικάνων. Και έκαναν αμερικάνικες ημέρες. Βαράγαν το κεφάλι του Νάχαντο για να στείλουν τον πρώτο πρωθυπουργό της αριστεράς, αγαπητέ Σάκη, και τα σάλια να περάσουν τον Ατλαντικό. Ακούστε φράση που είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Εγώ που είμαι φιλοαμερικάνος, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου. Ο πατέρας μου σώθηκε από το πεδομάζωμα. Μου έμαθε όλη μου τη ζωή ότι η Ελλάδα σώθηκε από το σχέδιο Μάρσαλ. Άκουγα τον αμερικάνικο ύμνο και αισθανόμουν σεβασμό για μια μεγάλη δημοκρατία. Δεν είπα ποτέ στη ζωή μου αυτές τις βλακίες. Εγώ αισθάνομαι προσβεβλημένο στην παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στον πρόεδρο Τραμπ. Κύριε Πρόεδρε, είναι άλλο το να θέλουμε να έχουμε καλές σχέσεις με την Αμερική και άλλο να ακούς τον Πρωθυπουργό να λέει, προσέξτε φράση, μπορεί ο τρόπος του να μοιάζει διαβολικός, αλλά τα κάνει όλα για καλό. Δηλαδή, φαντάζεστε να έλεγε ο Άδωνης Γεωργιάδης αυτή τη φράση για τον Τραμπ, όχι στο Λευκό Οίκο, σε ένα κανάλι στην Ελλάδα, στο Κόντρα. Θα με παίζαν οι αριστεροί πρωί, μεσημέρι, βράδυ και πόνο στο Σαββατοκύριακο. Και τώρα ακούστε τι βγήκε και είπε ο άλλος, ο μεγάλος απολυτής αριστεράς, ο Φίλης. Ακούστε τι είπε. Η φράση λέει του Τσίπρα για τον Τραμπ, ακούστε αυτή τη φράση στην δικαιολογία, ήταν στιγμιαία. Θυμάστε το στιγμιαίο λάθος. Τα στιγμιαίο λάθος είναι η φράση τώρα. Ο Τσίπρας είναι ένα στιγμιαίο λάθος ολόκληρος. Ακούστε τώρα την ουσία. Κύριε Πρόεδρε, θα σας αναφορέσω στο πλασμό και ξέρω ότι σας αγαπώ βαθιά και σας αγαπώ πολύ. Δυστυχώς, η θυσία της καλύτερης κυβερνήσεως που γνώρισε η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και σήμερα πιστεύω το 80% των Ελλήνων, που είναι τελείως βλαμμένο δηλαδή, έχουν καταλάβει ότι η κυβέρνηση αυτή έκανε τρομερή δουλειά και αν είχαμε λίγο υπομονή, η Ελλάδα θα είναι εκτός μνημονίου στις αγορές και πολύ πολύ καλύτερα ήδη. Ίσως να ήταν το αναγκαίο τίμημα για να μπορέσει η χώρα να ξεφύγει από τα δεσμά της ιδεολογικής ηγεμονίας αριστεράς για την οποία μίλησε προηγουμένως ο κ. Μουτζής. Με πολύ μεγάλη επιτυχία που είναι αυτό. Και θα εξηγήσω γιατί. Δυστυχώς χωρίς θυσίες δεν υπάρχει τίποτα. Εγώ δεν προχθές ελευθερία δεν είναι χωρίς τρόπος. Πράγματι, ελευθερία δεν είναι χωρίς τρόπος. Και οι ιδεολογικές μάχες δεν είναι χωρίς τρόπος. Εδώ κατά πόσο είναι λίγο μεγάλο το πλέον νομίζω. Ξεπέρασε τα 100 δισεκατομμύρια και βλέπουμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν το δούμε ευρύτερα στον χρόνο, και αν αξιοποιήσουμε την ευκαιρία που για πρώτη φορά μας δίνει από το 1949 ο Αλέξης Τσίπρας, προσέξτε, εάν την αξιοποιήσουμε, γιατί αν την αφήσουμε να περάσει έτσι, δεν κάνω τίποτα, τσάμπα ήξερα. Ποια είναι η ευκαιρία που μας δίνει τώρα. Ο ελληνικός λαός ασχέτως του τι ψήφιζε, είτε ψήφιζε Πασόκ, είτε Νέα Δημοκρατία, είτε ψήφιζε άλλα κόμματα, είχε εμπεδωμένη στην βαθιά του ψυχή την πεποίθηση ότι οι αριστεροί είναι οι καλοί άνθρωποι και οι δεξιοί είναι οι κακοί. Θυμίζω το περίφημο σύνθημα Λόρδε και Νάτσι με δεξιά. Τι σημαίνει δεξιά, κάνουμε δεξιά. Λοιπόν, για ποιο λόγο ένα μέσο πολιτική ζήτηση μεγάλη. Τα παραδείγματα που δείξατε είναι όλα πραγματικά. Τώρα μπορούμε να φέρουμε πολλά άλλα πιο πεζά. Τι θα πει η ιδεολογική ηγεμονία τη αριστερά. Μα δείξτε μου πανεπιστήμια κάπου στον κόσμο που να έχουν μικρότερο λιγό αριθμό. Δείξτε μου, έχει πια εγώ ταξιδέψει στο μισό πλανήτη. Όποτε πα στα πανεπιστήμια του εξωτερικού, είναι όλα καλοδαμένα κτίρια, καθαρά, με τάξη. Γυρίζει στην Ελλάδα και βλέπει. Αφήσε συνθήματα, σκουπίδια, τσακωτικά, βελόνια. Δεν λέω ότι κάνουν δουλειά τα πια αριθμό. Κάνουν καλά τι θέσει έχουν και καλά τι θέσει δίνουν. Αλλά με ποιε συνθήκε, υπό αυτέ συνθήκε. Είμαστε μια χώρα, προσέξτε, που ανεχόμαστε να καίει την Αθήνα κάθε πάσα από το Σαββατοκύριακο. Χθες βγήκε το πρωί, είδησε ότι πάλι Παρασκευή βράδυ κάει όλο το κέντρο. Ξεκινήσε τα εξάρτητα.
Και γράφει ένα στο Twitter. Α, ναι, Παρασκευή θες. Ήταν αλήθεια. Πραγματικά κάθε Παρασκευή, προσέξτε, είναι άλλο σε έναν τόπο, σε μια πόλη, να γίνει επεισόδια εν είδη κάποια κοινωνική έκρηξη. Γιατί έγινε ένα μεγάλο γεγονό, γιατί πήρε, ξέρω εγώ, αστυνομική βία, γιατί θέλω να διαμαρτύρουν κάτι για κάτι. Αυτό γίνεται σε όλο τον κόσμο. Αλλά πρωτεύουσα που να καίγεται κάθε Παρασκευή εν είδη, α το πούμε έτσι, επαιτίου. Και κάθε 6 Δεκεμβρίου να λέμε όλοι, αμά δεν κατεβείτε στο κέντρο γιατί είναι 6 Δεκεμβρίου, δηλαδή ότι έχουν δικαίωμα σε 6 Δεκεμβρίου, επειδή δολοφονήθηκε και σκοτώθηκε αυτό το παιδί εκεί, το άτυχο, να έχουν δικαίωμα αυτή να καίνε την Αθήνα, αυτό το παιδί δεν έχει προηγούμενο στον κόσμο, είναι μόνο στην Ελλάδα. Γιατί αποφάσισε η κοινωνία μα ότι αν μπει η αστυνομία λέει στα εξάδια και συλλάβει αυτού που καίνε την Αθήνα, έχουν φασισμό. Έλα, φίλε Μάγια. Πού ακούστηκε αυτό. Μόνο στην Ελλάδα. Μόνο στην Ελλάδα πράγματι, όπως το λέει η πρόσκληση, έχουμε ταυτίσει την αριστερά με τις πολιτικές ελευθερίες. Αυτό, για όποιον ξέρει την ιστορία των πολιτικών συστημάτων των ιδεολογιών του πλανήτη, είναι ανέκδοτο. Η αριστερά, στην ακραία στην κανονική μα του προ-κομμουνισμό, αλλά και παραπιάζεται, θα πάμε την κανονική τη εκλογή, αυτό είναι και ήδη οι κομμουνιστές που είναι, αλλά εμείς είμαστε μόνο οι γνήσιοι κομμουνιστές. Είναι ολοκληρωτισμός, παιδιά. Είναι η δικτατορία του προλεταριάτου. Αυτό λένε οι άνθρωποι ότι κάνουν. Δεν λένε ότι δίνουν πολιτικές ελευθερίες. Το αντίθετο. Λένε ότι καταστέλνουμε τις πολιτικές ελευθερίες, αυτό λέει ο μαρξισμός, για όσο διάστημα χρειαστεί ώστε να επιτύχω τον κοινωνικό μετασχηματισμό, όπου όταν επιτευχθεί, αυτό είναι στο μάτι μέσα, όπου όταν επιτευχθεί ο κοινωνικό μετασχηματισμό, άγνωστο το πότε, σε καμία κομμουνιστικό δεν επιτεύχουμε σήμερα, αλλά ας υποθέσουμε ότι κάποτε στο μέλλον θα επιτευχθεί, τότε θα το δίνει πάλι πολιτικές ελευθερίες, αλλά αφού οι άνθρωποι γίνει κανονικοί κομμουνιστές και δεν θα επηρεάζονται. Τρίχες κατσαρές δηλαδή. Μιλάμε για κανονική χούντα. Μιλάμε για μια ομάδα ανθρώπων η οποία πήρε την εξουσία, λέμε σήμερα τα 100 χρόνια την Οκτωβριανή Επανάσταση. Ποια Επανάσταση. Μια χούντα ήταν έντομη, ένα σκόπιμα. Και μάλιστα, επειδή στην Ελλάδα δεν ξέρετε ιστορία, δεν θα σα το βάλω, αλλά είναι το ψήφι στη χώρα. Δεν μα κάνει ένα παξό με κάτι του Τσάρου. Ο Τσάρο είχε πέσει. Οι κυβέρνηση του Κερέσκη ήταν, σοσιαλδημοκράτε τι μπορεί να. Απλώ το περάσαμε με τον Τσάρο, το εκτελέσαμε και μετά για να έχουμε μια ιδέα. Του σοσιαλδημοκράτε έριξαν, κάνουν εκλογέ, πήραν 10%, πάνω 24 να καταπήραν και επειδή δεν του άρεσε το αποτέλεσμα γιατί άλλαξε πλειοψηφία, κατεβάσαν τα τάξη και πήραν την εξουσία. Και τα κάνανε και βίντεο και τελικά κερδίσαν. Αυτό ήταν. Ποια επανάσταση. Για κανονική χούντα μιλάμε. Αν αυτό γινόταν στην Ελλάδα, για χούντα εδώ λέγαμε. Και τι φοβόμαστε. Τώρα το κάνουμε επανάσταση. Πολύ ωραία. Μάλιστα, ωραία. Πείτε τώρα, δεν με προβοκάρετε. Λοιπόν, πάμε τώρα. Πάμε. Να το καταλάβουμε όμως. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Δεν υπήρξε καμία επανάσταση. Υπήρξε μία δικτατορία, αυτή τη λένε δικτατορία του προλεταριάτου. Δικαίωμά του, δικτατορία πάντως. Άρα με τις πολιτικές ελευθερίες δεν είχα και δεν έχω καμία απολύτως σχέση. Φανταστείτε προχθές στην Βουλή, όταν συζητείτε αυτό το νομοσχέδιο για τις ταυτότητες, για τα ταφύλια και τις λειτουργικές ταυτότητες, ο Κοντολής, ως παράδειγμα του ξέρετε και έφερε τον Στάλιν, ο οποίος εκτελούσε τους ομοφυλοφίλους. Και όταν του είπα εγώ, μα πώς πάει εσείς το καλοκαίρι αρνηθήκατε να πάτε στο συνέδριο της Εστονίας για να μην μιλήσετε για τα εγκλήματα της αλληνικής περιόδου, όταν ακόμα εδώ μας λέτε ότι ο Στάλιν εκτελούσε τους ομοφυλοφίλους ως παράδειγμα ολοκληρωτισμού, τι μου απήντησε. Εγώ μου να πάτε λέει με την ευρωαριστερά και ο Στάλιν να δεξιά απόκληση του κομμουνισμού. Ο Στάλιν δεξιά απόκληση του κομμουνισμού. Δηλαδή, ακούστε τι παλαβομάρες λένε. Ποια είναι τώρα η ουσία να καταλάβουμε. Στην Ελλάδα θα γίνει κάτι και θα το λέω ιστορικό πρωτοφανές. Από τους αρχαίους χρόνους, όπως ξέρετε, έλεγαν οι Ρωμαίοι ουέτες ηττημένες. Ουέτες ηττημένες, το ξέρετε σίγουρα. Το δόγμα, το απόλυτο δόγμα στην ιστορική επιστήμη είναι ότι την ιστορία τη γράφουν οι νικητές. Και πράγματι δεν γράφουν πάντα αντικειμενικά. Είναι νικητές, μόνο δεν την γράφουν. Έτσι γίνεται στην ιστορία. Επειδή όμως κάθε κανόνας λέει για να ισχύει, πρέπει να έχει τουλάχιστον μία εξαίρεση, η εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα έχει ασκήσει σε εμάς. Την ιστορία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όχι μόνο του εμφυλίου,
Την έγραψε η αριστερά, παιδιά, είπε πριν να κάναμε ταινία για την παρέα. Να κάναμε ταινία για τον ψαρό. Να κάναμε. Ξέρετε, να μιλάγαμε. Ξέρετε, τον ψαρό. Τον εκτέλεσαν οι κομμουνιστές εν μέσω τη κατοχή. Όχι μετά στον εμφύλιο. Στην κατοχή. Στην κατοχή τον εκτελέσανε. Αντιστασιακό του κέντρου κατά τον Ναζί. Και τον εκτελέσανε. Γιατί τον εκτελέσανε, παιδιά, αφού υποτίθεται ότι πολεμάζει τον Ναζί. Δεν του κάνει αυτό το ερώτημα. Δεν του βεβαίωσα ότι ουδέποτε πολέμησα τον Ναζί. Μην τρέπεσαι να το πείτε. Τι κομμουνιστέ. Πάντα δεν είναι ουσία. Προσέξτε, είμαστε μια χώρα που αστικές εφημερίδες και αστικά κόμματα δείχνουν ένα σεβασμό στον Άρη Δημητριώτη. Μάλιστα. Γιατί τα λέει μεγάλο αγωνιστή. Πολύ ωραία. Γιατί πέθανε ο Άρη Δημητριώτη. Πέθανε. Ο Άρη Δημητριώτη, το σκοτώσαν από το κάνουν τελευταία στιγμή εδώ, είναι διφορούμενε απόψει. Γιατί αρνήθηκε να ακολουθήσει την απόφαση του Κουκουέ για την παράδοση των όπλων μετά τη συμφωνία τη Βάρκηζα. Δηλαδή ο Βαλιτιώτης έλεγε ότι έπρεπε η Ελλάδα να συνεχίσει να είναι στο αίμα για να πάω την εξουσία με τα όπλα. Αυτό ήταν, αυτά είναι η διαφωνία του με τον Κουκουέ. Και θεωρούσε ότι τότε η ηγεσία του Κουκουέ προδοτική και εξαιρετικά, ας πούμε έτσι, υποχωρητική, γιατί εδέχεται τη συμφωνία της Βάρκηζας με Ελλάδα και Μιλανά, για όσους δεν τα ξέρουν αυτά, να παραδώσει τον οπλισμό με τον οποίο για τον άλλο Βαλιτιώτη θα μπορούσε να πάω την εξουσία. Δηλαδή μιλάμε ότι μάμα έναν άνθρωπο που ήθελε να καταργήσει τη δημοκρατία στην Ελλάδα. Και αυτό το λέμε, α, ο Άρης Δημητριώτης μεγάλος ήρωας. Γιατί έτσι δεν ήθελε να μην έχουμε δημοκρατία. Γι' αυτό μιλάμε τώρα. Και μετά είναι ακόμα κρύος μαζί σας. Αυτά γίνονται γιατί δυστυχώς, και δεν έχω τώρα ευθύνη τι με παρατάξει. Είπε πριν ο κ. Μουτζής πως έγινε η νίκη στον εμφύλιο. Φορέας του αντικομουνισμού στην Ελλάδα, να ξέρετε, ο πραγματικός φορέας του αντικομουνισμού στην Ελλάδα δεν ήταν δεξιά. Ήταν το κέντρο. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, πράγματι Γιάννη, έκανε πρώτος το ιδιώνυμο. Κανείς δεν το ξέρει στην Ελλάδα αυτό. Νόμος του Ελευθερίου Βενιζέλου έλεγε ότι αν αποδεικνυόταν ότι είσαι κομμουνιστής, σου δημεύαν όλη την περιουσία. Σου δημεύαν την περιουσία μόνο γιατί είσαι κομμουνιστής, χωρίς να σου κάνει κανένα άλλο έγκλημα. Ελευθέρω τον Τζέλο. Δεν θέλω να σα αναφέρω τι έλεγε ο Γεώργιος Παπανδρέου για τους κομμουνιστές και την περίφημη κύκλειό του ως υπουργού παιδείας στα σχολεία, εάν εντόπιζα καθηγητή που εμφορείται από κομμουνιστικές ιδέες. Το 64. Κι όμως, ενώ ο βασικός φορέας του αντικομμουνισμού στην Ελλάδα ήταν το κέντρο. Γεώργιος Παπανδρέου, πρωθυπουργός στα Δεκεμβριανά. Πλαστήρας όταν εκτελέστηκε ο Μπελογιάννης. Κανένα δεν είναι λάθο. Μα λένε στην έκανα μα δεξιού, εκτελέστηκε τον Μπελογιάννη. Εμεί. Ο πλαστήρας ήταν πρωθυπουργός. Ποιο τα ξέρει στην Ελλάδα, κανένα. Γιατί δεν τα ξέρει στην Ελλάδα, κανένα αυτά. Ακούστε γιατί. Και εδώ είναι η ευθύνη, αγαπητέ πρόεδρε, του κύμα παράδοξο. Γιατί τίποτα δεν γίνεται στη ζωή χωρίς λόγο. Όλα στη ζωή έχουν ένα λόγο. Μετά την ήττα των κομμουνιστών στον εμφύλιο πόλεμο, για τον οποίο πρέπει να σας πω ότι ένας ιστορικός ηγέτης της αριστεράς, για τον οποίο εγώ δεν έχω σεβασμό, γιατί δεν λέω ότι όλοι οι αριστεροί είναι απέταμα, το ποτέ αυτό. Φυσικά υπάρχουν αριστερές προσωπικότητες, ως προσωπικότητες έχουν δώσει την προσπάθειά του να εκδημοκρατήσουν της Ελλάδας, κυρίως όταν καταλαβαίνουν ότι είναι η αριστερά. Τι την παραδεχώ να τα λάθη κανονικά. Ένα από μεγάλα πλαίσια ήταν ο Λεωνίδας Κύρκος. Έχετε ακούσει τη συνέντευξη του Λεωνίδα Κύρκου. Τι είχε πει ο Λεωνίδα Κύρκο προ το τέλο τη ζωή του, όταν συνειδητοποίησε πού θα ήταν η Ελλάδα αν είχε κερδίσει η αριστερά. Και δεν ξέρω αν είχε δει τη συνέντευξη. Όπου λέει, όταν κατάλαβα ότι θα παραδίδαμε την Ελλάδα σε αυτά τα ανθρωπάκια, μου σηκώνει την τρίχα και λέει: ευτυχώ που χάσαμε. Γιατί η Ελλάδα έχει καταστραφεί. Αυτά τα έχει πει ο Λεωνίδα Κύρκο. Τον αφιερώνω στον Κοντονή που είναι και τη ευρωαριστερά. Τι έγινε όμως, εδώ έχει παίξει ασφαλώς η περίοδος της επταετίας ένα κάποιο ρόλο, διότι την επταετία την αντιμετώπισε δεξιά ενωτικά. Αυτά που πει ο κ. Μουτζής είναι αλήθεια, αλλά η δεξιά δεν τίποτε. Εμένα που με λένε αχουντικό, αχουντικό με ανεβάζουν, αχουντικό με κατεβάζουν, ο πατέρα μου είναι φυλακή επιβούλας. Πατέρα μου, γιατί αγωνιστικό.
Βασιλόπουλο να πει ο Τζούλη. Αλλά δεν άφησε η δεξιά ποτέ αυτό το πεδίο να γίνονται πολεμοί στα αμφιθέατρα, στις ιδέες, στους δρόμους. Υπερχώρησε. Και φυσικά επειδή η φύση δεν αγαπάει το κενό, ποιο χάρισε το κενό που δημιούργησε η δεξιά, το κάλυψε η αριστερά. Η οποία πράγματι, αυτό το πράγματι, αυτά πόδιτε. Έτσι και την εξουσία που την πήραμε. Την πήραμε διότι κάναμε αυτό που θα σου πω τώρα. Όσο εμείς υποχωρούσαμε ιδεολογικά και ασχολούμαστε καθένα με τις δουλειές του, με την οικογένειά του, με την επιχείρησή του, με την επιβίωσή του, αυτοί ασχολούνται πώς θα επιτύχουν την ιδεολογική διαγωνία. Αυτό έγινε. Και την πέτυχαν. Θα μου πει τώρα, είναι τόσο σημαντικό ότι την πέτυχαν. Και τι αθυμάσαι τώρα, ρε Άδωνη, την Παπαδάκη και τον Ζαχαρό και τον Μουσταχλή και το κίνημα του Βασιλέως του Δεκεμβρίου του 67. Δυστυχώς αυτό είναι που δεν κατάφερε η κοινωνική παράταξη να κατανοήσει πρώτον. Όσο δεν το κατανοεί, δεν βρίσκει τον τρόπο να το αντιπαλέψει. Και όσο δεν βρίσκει τον τρόπο να το αντιπαλέψει, η Ελλάδα δεν θα ξεφύγει από το χάο που βρίσκεται. Το να πάρει την εξουσία, το να πάρει δηλαδή την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, είναι το απλό πράγμα σε μια κοινωνία. Συγκυριακά, εάν έχει 200 εκλογές, κάποτε πλειοψηφία θα είναι από τη μία, κάποτε πλειοψηφία θα είναι από την άλλη. Αυτό είναι ο νόμο του εκλογική δημοκρατία. Δεν είναι πάντα ο ίδιο. Άρα, στην Κυριακή, τα καθόλου θα κερδίζει εσύ. Μάλιστα. Εάν έχει πάρει την κυβερνητική εξουσία, αλλά δεν έχει πάρει τα μυαλά των ανθρώπων, μπορεί να κυβερνήσει. Η διακυβέρνηση χώρα από τη Νέα Δημοκρατία και τη διάρκεια με τα πολιτεύρω απέδειξε ότι δεν μπορεί. Απέδειξε ότι δεν μπορεί. Γιατί έκανε πάντα η Νέα Δημοκρατία κυβερνούσε. Κυβερνούσε την ιδεολογική ηγεμονία τη αριστερά. Παραδείγματο χάρη. Πήγαινε να κάνει μια μεταρρύθμιση στην παιδεία Μαριέτα Γιαννάκου, που ήταν καλή υπουργό παιδεία, το λέγανε να ξέρει, καλή υπουργό παιδεία, και έκανε σημαντική νομοθεσία στην παιδεία. Ήταν ο προάγγελο του νόμου Διαμαντοπούλου στην ουσία. Τη μισή απόσταση την κάλυψε η Γιαννάκου. Εμεί δεν μόλι την δόξα Διαμαντοπούλου, δεν σωστό. Πήγαν τα παιδιά και έκαναν το πολυτεχνείο και έκανε την δόξα και τρασπίστηκε. Αναγκάστηκε να προχωρήσει. Γιατί? Γιατί στην πραγματικότητα δεν πιστεύαμε οι ίδιοι στη δύναμη των ιδεών μας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και είχαμε φτάσει σε ένα πολιτικό σύστημα, που το λέει το Κοζίση, όπου για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ήταν πιο σπουδαίο πράγμα να τους γράψει μια καλή κουβέντα ηλεκτροτυπία, αλλά να μια καλή κουβέντα προμηθευτική. Έπρεπε να ακούς το καλό από την άλλη μεριά για να σα δεις περιπάντες και κάτι σπουδαίο. Γιατί και εσύ που προσωπούσες ποτήρι την άλλη πλευρά, μέσα σου είσαι υποταγμένο με την ιδεολογική κοινωνία της αριστεράς. Εάν έλεγε κάποιο παιδιά πρέπει να μπει αστυνομία στα Εξάρτια, ήταν το μόνο χρέο. Εάν έλεγε για ιδιωτικά πανεπιστήμια, είναι αφιλελεύθερο. Τώρα για την νέα τα παιδιά, είναι αφιλελεύθερο. Αν αυτή την ιδεολογική κυριαρχία, αν αυτή την ιδεολογική ηγεμονία, ιδιαίτερα αυτή την εποχή πια που οι ιδέες μας δεν έχουν απλώς θριαμβεύσει. Και κάτι παραπάνω, όχι μόνο για το 89-14. Για μένα ο μεγαλύτερο θρίαμβο των ιδεών μα είναι η περίοδο τη Τσίπρα. Ακούμε που λένε ο Τσίπρας σας κλέβει την ατζέντα. Το ακούω φαντάζομαι στο επιχείρημα. Πιο ανόητο επιχείρημα να ακούσει ρε. Δηλαδή ότι ο Τσίπρας έπρεπε να γίνει 42 χρονών πρωθυπουργός για να καταλάβει ότι είναι καλό να έχουν καλές σχέσεις με την Αμερική. Αυτό είναι απόλυτη ισχύω τη Νέα Δημοκρατία που έλεγε σε όλη τη ζωή του να είναι ο Κωνσταντίνο Καραμαλή ανήκω με την Κυρίζη. Δηλαδή επειδή ο Τσίπρας και ο Σύνδρα κατάλαβε το 2017 αυτό που έλεγε ο Καραμαλή στην Βουλή πριν από 30 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι έχει κερδίσει κάτι ο Τσίπρας. Αυτό σημαίνει ότι έχουν θριαμβεύσει οι ιδέες μας. Αυτό σημαίνει. Και πρέπει να πούμε πάνω το πούμε. Το ότι έρχεται τώρα ακούμε το αμήμητο. Δηλαδή αυτό που ζω στην Ελλάδα είναι αμήμητα. Εγώ ξέρω δεν μπορώ. Πες με λένε, όπως με λένε, δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Έχω καλή μνήμη. Ακούστε. Ποιο είναι το καινούριο κυβερνητικό παραμύθι. Ο Τσίπρας. Δείτε τι καλά που πάει η ιδιωτικοποίηση στο ελληνικό. Την τρέχει. Χάρη στον Τσίπρα θα γίνει η ιδιωτικοποίηση στο ελληνικό. Το λένε στα σοβαρά πρόεδρε. Το εννοούνε. Βγαίνουν οι βουλευτέ στα καλά και λένε μα δεν κάνετε καμία ιδιωτικοποίηση. Εσεί όλε επίση κάνουμε. Προσέξτε. Οι άνθρωποι που ήταν μια ολόκληρη ζωή στι πορείε κάτω των ιδιωτικοποίησεων. Σου λένε, μου το έχουν πει εμένα στη Βουλή, γιατί δεν κάνετε γρηγορότερο το ελληνικό. Ποιοι, προσέξτε. Ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ, που όχι φώναζε όλο, όχι φώναζε. Το φώναζε.